Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Εδώ είμαστε, ΠΑΟΚ 24, πάμε μέχρι και τις 9. Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο και σήμερα εδώ, έτσι, με την καινούρια συνθήκη, την καινούρια καθημερινότητα με την οποία πρέπει να συμβιβαστούμε, έστω και με τηλεεργασία που έχει γίνει έτσι μεγάλο τρέν τις τελευταίες ημέρες. Εδώ είμαστε λοιπόν μέχρι και τις 9. Θα συζητήσουμε για ό,τι υπάρχει κυρίως γύρω από τον ΠΑΟΚ, αλλά όπως λέγαμε και χθες και λέμε και τα τελευταία 24 ώρα, η κουβέντα δεν μπορεί να είναι γύρω από τον αθλητισμό όταν γίνονται πράγματα εντελώς πρωτόγνωρα στην καθημερινότητά μας. Έτσι, ο αθλητισμός είναι δευτερεύον ζήτημα. Το γεγονός ότι υπάρχουν σχεδόν παντού πρωταθλήματα τα οποία έχουν αναβληθεί και δεν υπάρχει σχεδόν παντού επίσης αγωνιστική δράση, δείχνει, αποδεικνύει αυτό το οποίο λέμε, ότι όλα τα πράγματα έχουν πάει πιο πίσω, γιατί αυτό το οποίο προέχει είναι η δημόσια υγεία, είναι το να είμαστε όλοι ασφαλείς. Θα κάνουμε υπομονή όσο χρειαστεί για να περάσει. Έλεγα λοιπόν ότι συζητούσαμε και χθες από εδώ ότι το όλο θέμα σιγά σιγά στα του ποδοσφαίρου και στα του μπάσκετ, κυρίως στα του ποδοσφαίρου που υπήρχε διαφθήσεις και σήμερα της UEFA, πάει στο τι γίνεται από εδώ και πέρα. Δηλαδή μετά το αρχικό σοκ, δηλαδή το αρχικό σοκ των αναβολών, των κρουσμάτων στο ποδόσφαιρο, που αυτό δεν έχει σταματήσει, είναι η αλήθεια, δεν είναι κάτι που έχει ολοκληρωθεί ουσιαστικά, και σήμερα διαβάζαμε για κάποια θέματα που έχουν στην Βαλένθια και στη Χέρθα, από ό,τι είδα υπάρχουν ζητήματα με τον κορονοϊό, με ανθρώπους ομάδων και ποδοσφαιριστές να έχουν έτσι χτυπηθεί από αυτόν τον ιό. Ωστόσο, αυτό το οποίο λέγαμε ήταν ότι με αφορμή τη σημερινή τηλεδιάσκεψη της UEFA, σιγά σιγά πλέον οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου πάνε στο επόμενο βήμα, προσπαθούν να βρουν το πώς θα λειτουργήσουν από εδώ και πέρα. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι κάτι το οποίο έχουμε ξαναδεί να το διαχειρίζονται, οπότε όλοι είμαστε σε μια στάση έτσι αναμονής για να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Αυτό το οποίο ανακοινώθηκε σήμερα και έχει, ή τέλος πάντων ανακοινώθηκε ούτως ώστε να έχει επίπτωση στα πρωταθλήματα, είναι ότι αυτό που συζητούσαμε τις προηγούμενες ημέρες για αναβολή του Euro σήμερα ανακοινώθηκε και επίσημα. Όλα δείχνουν ότι το Euro θα γίνει το καλοκαίρι του 2021, σίγουρα θα γίνει το καλοκαίρι του 2020 όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, δηλαδή εκεί στη μέση παύλα τέλη Ιουνίου μέχρι τα μέσα Ιουλίου που ήταν ο αρχικός προγραμματισμός. Και αυτό το πράγμα, αυτή η απόφαση υπάρχει από την UEFA στη λογική να μην πιέζονται οι ομοσπονδίες για να τελειώσουν τα πρωταθλήματά τους, εφόσον βέβαια ξεπεραστεί το θέμα το οποίο είναι το πιο σημαντικό όλων και έχει να κάνει με τον κορονοϊό. Έτσι, όλα αυτά τα οποία ουσιαστικά διαβάζετε και εσείς από το μεσημέρι, γιατί παίζουν σε όλα τα site, είναι πάντα με την προϋπόθεση ότι το θέμα του κορονοϊού πια ελέγχεται, περιορίζεται σε τέτοιο βαθμό, ούτως ώστε να μπορούν να ξαναξεκινήσουν τα πρωταθλήματα. Δεν ξέρω αυτό κατά πόσο μπορεί να συμβεί. Αυτό δεν είναι θέμα του ποδοσφαίρου ή του μπάσκετ, τέλος πάντων, των ανθρώπων του αθλητισμού. Αυτό είναι θέμα πολιτών, σίγουρα σε πρώτη φάση, και πολιτιών σε δεύτερη, και κρατών. Απλά, επειδή το λέω, γιατί ας πούμε βλέπω ότι σήμερα παίζει πολύ το ότι τον Απρίλιο θα ξαναέχουμε πρωταθλήματα. Μακάρι να είμαστε σε θέση να ξαναέχουμε πρωταθλήματα εκεί λίγο μετά τις αρχές Απριλίου και να μπορούν να λειτουργήσουν όλα κανονικά, αλλά κάτι τέτοιο μου φαίνεται αρκετά δύσκολο εμένα. Έτσι, μπορεί να το θέμα του κορονοϊού και όλο αυτό το ζήτημα το οποίο μας απασχολεί και έχει αλλάξει την καθημερινότητά μας, μπορεί να το φτάσουμε σε ένα σημείο που να το ελέγχουμε και να μπορούμε να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Αυτό όμως για να γίνει σίγουρα θα χρειαστούμε χρόνο,
σίγουρα θα χρειαστούν διάφορα πράγματα για να συμβούν, ούτως ώστε να μπορούμε να ξέρουμε αν και κατά πόσο τα πρωταθλήματα μπορούν, ξέρω εγώ, 14 Απριλίου, 3 Απριλίου, 4 Απριλίου, όποτε είναι οι διάφορες έτσι ημερομηνίες, να μπορούμε να δούμε θα επιστρέψουν. Και επίσης, για να το έχουμε και στο μυαλό μας και αυτό, είπαμε ότι το αρχικό σοκ σιγά σιγά το ξεπερνάμε όλοι. Δηλαδή αρχίζουμε να προσαρμοζόμαστε σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, έτσι, καθημερινά. Το ίδιο ισχύει και για τις ομάδες, έτσι. Και πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι όταν θα έρθει η ώρα να ξαναγυρίσουν όλοι, δηλαδή ας πούμε στην Κίνα σιγά σιγά αρχίζει η διαδικασία της έναρξης του πρωτοθλήματος, γιατί στην Κίνα ξεκινούσε σχεδόν πιο αργά, μέσα σε σεζόν τη δικιά μας ξεκινούσε, έχει αργήσει φυσικά να ξεκινήσει. Διάβασα σήμερα ότι και για τον μπάσκετ σιγά σιγά και οι Αμερικανοί ξεκινάνε το ταξίδι της επιτροφής για την Κίνα. Αυτό το οποίο λέμε έχει να κάνει ότι η Κίνα πέρασε ένα διάστημα πολύ σημαντικό, το όλο θέμα ξεκίνησε από εκεί, πέρασε ένα διάστημα με πολλά προβλήματα και πλέον έχει καταφέρει το ζήτημα να το ελέγχει και να μπορεί σιγά σιγά να επιστρέψει μια κανονικότητα στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα πρωταθλήματά της. Αυτό όμως βλέπει ότι χρειάστηκε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και πρέπει να έχουμε στο νόμο ότι αν και εφόσον πούμε ότι ναι, το κομμάτι του κορονοϊού τέλος πάντων έφτασε ένα σημείο να το ελέγχουμε και την κατάσταση την ελέγχουμε, δεν πατάμε ένα κουμπί αν αυτό γίνει Πέμπτη και το Σαββατοκύριακο έχουμε τα αθλήματα. Έτσι, για να μπορέσουν οι ομάδες να βρουν μια κανονική κατάσταση, δηλαδή να κάνουν προπονήσεις οι παίκτες, να μπορούν να κάνουν προπονήσεις και να μπορούν να παίξουν παιχνίδια, χρειάζεται και εκεί ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Έτσι, εγώ δεν μπορώ να ξέρω, δεν είμαι γυμναστής, αλλά αυτό το οποίο μου φαίνεται απόλυτα φυσιολογικό είναι ότι ένας παίκτης ο οποίος είναι εκτός γηπέδων, εκτός αγώνων, εκτός προπονήσεων για ένα διάστημα προσδιόριστο, το οποίο μπορεί να είναι μια εβδομάδα, μπορεί να είναι 20 μέρες, μπορεί να είναι ένας μήνας, δεν μπορείς να του πεις να γυρίσει την Τρίτη και το Σάββατο να πάει να παίξει παιχνίδι την Κυριακή. Έτσι, είναι μια διαδικασία που καταλαβαίνετε ότι θέλει και αυτή χρόνο. Έτσι. Και πάλι ξαναλέω ότι όλα αυτά στη λογική ότι το κομμάτι του προβλήματος το φτάσαμε σε ένα σημείο να το περιορίσουμε τόσο που πλέον δεν αποτελεί πρόβλημα ή που πλέον δεν αποτελεί πρόβλημα για να γίνουν παιχνίδια ποδοσφαίρου ή μπάσκετ ή τέλος πάντων οποιοδήποτε αθλήματος. Έτσι. Πλέον είμαστε στη δεύτερη φάση που πια οι θύνοντες του ποδοσφαίρου, να δούμε και του μπάσκετ στην πορεία, προσπαθούν να δούνε τι θα κάνουν μετά το αρχικό σοκ και πλέον περιμένουμε να δούμε από εδώ και πέρα αν θα καταφέρει το όλο ζήτημα να ελεγχθεί κρατικά και ατομικά από τον καθένα μας, ώστε σιγά σιγά να επιστρέψουμε σε μια κανονική κατάσταση. Εγώ νομίζω ότι χρειαζόμαστε αρκετό χρόνο ακόμα και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα που φυσικά μας απασχολεί, μιλάω και για όλη έτσι την Ευρώπη που αυτή τη στιγμή είναι έτσι είναι το κέντρο του προβλήματος. Η Ιταλία, στην Ισπανία βλέπουμε καθημερινά ότι και τα κρούσματα αυξάνονται και οι νεκροί. Διάφορες χώρες έχουν έτσι διάφορα κρούσματα σχεδόν καθημερινά. Το γεγονός ότι υπάρχει όμως τόσο μεγάλη κινητοποίηση και νομίζω ότι προσπαθούν όλοι να το περιορίσουν και ατομικά όπως μπορεί ο καθένας και στο κομμάτι το κρατικό που έχει να κάνει με το κάθε κράτος. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα περάσει ένα διάστημα ακόμα σίγουρα που θα είμαστε έτσι. Τώρα θα είναι μια εβδομάδα, δύο, τριών, θα το δούμε. Και μετά θα ξεκινήσουμε να δούμε πώς θα επιστρέψουμε όλοι σε μια κανονική κατάσταση. Και μέσα σε αυτή την κανονική κατάσταση είναι και τα αθλήματα, το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και όλα αυτά. Για μένα, δεδομένη χρονική στιγμή, το ίδιο ενδεχόμενο που έχει του να γυρίσουμε σε ένα, ενάμιση, δύο μήνες για να τελειώσουν οι σεζόν αγωνιστικά, είτε σε μπάσκετ, σε ποδόσφαιρο, δεν ξέρω εγώ πού αλλού, το ίδιο ενδεχόμενο έχει και το να μην τελειώσουμε και να μην επιστρέψουμε τέλος πάντων σε αγωνιστική δράση και να τελειώσουμε τα πρωταθλήματα όπως είναι. Γιατί ξαναλέω ότι δεν είναι κάτι το οποίο ελέγχουμε εμείς. Έτσι, μιλάμε για μια πανδημία, μιλάμε για μια κατάσταση που δεν την έχουμε εμείς στα χέρια μας. Δηλαδή, δεν είναι, πώς να το πω, έγινε μια φυσική καταστροφή που δημιούργησε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και τέλος πάντων γίνονται κάποια έργα αποκατάστασης και μετά από λίγο επιστρέφουμε. Που είναι κάτι που μπορεί και να έχουμε ξαναδεί, είναι κάτι εντελώς καινούριο για όλους και γι' αυτό βλέπετε ότι
Μετά το αρχικό σοκ και τις αρχικές αποφάσεις που είχαν να κάνουν με αναβολές, με αναστολές πρωταθλημάτων και αγώνων παντού, τώρα πάμε σε ένα επόμενο βήμα που σιγά σιγά όλοι οι αρμόδιοι φορείς προσπαθούν να βρουν το τι θα κάνουν για το τέλος της σεζόν. Εκτός από αυτό, η πανδημία και το πρόβλημα, για να το πω έτσι πιο γενικά, ήρθε και σε ένα περίεργο σημείο της σεζόν και σε μια χρονιά που είχε και Euro και στον μπάσκετ, ας πούμε, υπάρχει το Ολυμπιακό τουρνουά, υπάρχουν οι Ολυμπιακοί αγώνες, δηλαδή το 2020 και το καλοκαίρι που έχουμε μπροστά, προγραμματισμένα ήταν πολύ γεμάτο όσον αφορά διοργανώσεις. Δεν είναι δηλαδή ένα καλοκαίρι κενό όπως το περσινό για παράδειγμα, που μπορεί να μην είχε πολλά πράγματα. Αυτό το καλοκαίρι έχει πολλά πράγματα, πολλές μεγάλες διοργανώσεις ή τέλος πάντων προγραμματισμένες μεγάλες διοργανώσεις, γιατί είπαμε το Euro πάει 2021, μετά την απόφαση για το Euro και από πλευράς εκεί των ομοσπονδιών της Νότιας και της Βόρειας Αμερικής έγινε γνωστό ότι και το Copa America πηγαίνει πίσω για αυτό ένα χρόνο που ήταν προγραμματισμένο για αυτό το καλοκαίρι. Οπότε από εδώ και πέρα σιγά σιγά και ανάλογα την εξέλιξη στο κομμάτι που έχει να κάνει με το περιορισμό του κορονοϊού θα βλέπουμε γιατί κάνουν και τα πρωταθλήματα. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι ναι μεν πάνω απ' όλα είναι η δημόσια υγεία. Είναι η υγεία του καθενός και αυτό παίζει το πιο σημαντικό ρόλο. Ωστόσο, στο κομμάτι που έχει να κάνει με πρωταθλήματα και ειδικά με μεγάλες διοργανώσεις, Champions League, Europa League, Premier League και όλα αυτά, υπάρχουν και διάφορα άλλα συμφέροντα, πολύ σημαντικά οικονομικά, τα οποία παίζουν και αυτό το ρόλο τους, έτσι. Βλέπετε ότι από χθες παίζει ένα ενδεχόμενο στο κομμάτι της Ευρωλίγκα, οι ομάδες να συνεννοηθούν μεταξύ τους ώστε να μην πληρώσουν παραπάνω τους παίκτες, τέλος πάντων σε αυτό το διάστημα που δεν υπάρχει αγωνιστική δράση, οι παίκτες να μην πληρώνονται. Και αν χρειαστεί να επιστρέψουν μετά, να πληρωθούν τότε. Δηλαδή, το όλο σκηνικό έχει φυσικά αναστατώσει τα πάντα από μια απλή οικογένεια που αναγκάζεται να περιορίζεται κατοίκον μέχρι μια πολύ μεγάλη πολυεθνική εταιρεία που αλλιώς είχε προετοιμάσει το μήνα της, αλλιώς πηγαίνει, οι εργαζόμενοι της δεν δουλεύουν από το γραφείο, δουλεύουν από το σπίτι και όλα αυτά. Και προφανώς και στο κομμάτι του αθλητισμού έχει φέρει πολλές έτσι αλλαγές και αλλαγές έτσι σημαντικές. Το αναφέρουμε, το βλέπουμε, το παρακολουθούμε, είναι μια κατάσταση που είναι για όλους μας έτσι εντελώς καινούρια και προσπαθούμε όλοι, ο καθένας από τη δική του πλευρά, να προσαρμοστεί, να λειτουργήσει όσο μπορεί στην καθημερινότητά του με βάση όλα αυτά τα οποία συζητάμε και λέμε, με βάση όλα αυτά τα οποία ζούμε. Τώρα, στα του ΠΑΟΚ θα τα πούμε λίγο και λίγο πιο μετά. Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, η δισογραφία είναι αρκετά έτσι περιορισμένη. Δεν υπάρχουν και πάρα πολλά πράγματα. Σήμερα υπήρχε αυτή η εκδίκαση της Ξάνθης που ήταν για το κομμάτι της μετοχικής της σύνθεσης, δεν ήταν για το θέμα που έχει να κάνει με τη φερόμενη πολυδιοκτησία, αλλά ήταν εκεί και πάλι εκτός από τους ανθρώπους της Ξάνθης και εκπρόσωποι νομικοί του ΠΑΟ και του Ολυμπιακού φυσικά. Μια διαδικασία που κράτησε έτσι αρκετή ώρα, μια τηλεδιάσκεψη που κράτησε αρκετή ώρα και υπόθηκαν έτσι αρκετά. Αλλά σε κάθε περίπτωση και στον ΠΑΟΚ, το λέγαμε και χθες με αφορμή αυτήν την διάσκεψη, παύλα σύσκεψη υπό τον Ιβάν Σαββίδη με τους επιτελείς της ΠΑΕ, ό,τι και να γίνει με το κομμάτι του κορονοϊού και το πώς τέλος πάντων κυλάει η καθημερινότητα, νομίζω ακόμα και πιο επίσημα μέρα με τη μέρα ο ΠΑΟΚ κοιτάει την επόμενη σεζόν και προσπαθεί να προετοιμαστεί για αυτήν, έτσι. Γιατί τα συζητούσαμε και χθες με τον Στέφανο Ανασιάδη, θα δούμε πιο μετά με τον Σταύρο Κόλκα αν καταφέρουμε να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα. Έχουμε πει ότι το καλοκαίρι που έχει μπροστά της η ομάδα είναι πολύ πολύ σημαντικό και μπορεί με όλες αυτές τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν με τον κορονοϊό, με την διακοπή, με το ότι περιμένουμε να δούμε αν θα γίνουν τα play-off και η συνέχεια του κυπέλου, γενικότερα αν θα επιστρέψουν οι διοργανώσεις, μπορεί αυτές οι αποφάσεις ή τέλος πάντων αυτές οι κινήσεις που έχει να κάνει ο ΠΑΟΚ ενώπιση του καλοκαιριού να έχει περισσότερο χρόνο να τις κάνει, αν δεν υπάρχουν έτσι αγωνιστικές υποχρεώσεις μέχρι το τέλος της σεζόν.
το βλέπουμε, το παρακολουθούμε. Ξαναλέω ότι η όλη υπόθεση είναι καινούργια για όλους. Είναι μια κατάσταση που δεν την έχουμε ξαναζήσει. Και όπως η προηγούμενη εβδομάδα ήταν έτσι πολύ σοκαριστική, δηλαδή όταν βγαίνουν ανακοινώσεις ότι σταματάνε τα πάντα, ότι υπάρχουν κρούσματα σε ομάδες και όλα αυτά, πλέον πάμε σιγά σιγά στο επόμενο βήμα που όλοι οι ομοσπονδίες, οι διοργανώτες αρχές, οι ομάδες, οι παίκτες, οι προπονητές, οι άνθρωποι των ομάδων, όλα αυτά τέλος πάντων σιγά σιγά προσπαθούν να μπουν στο επόμενο βήμα και να δουν τι θα κάνουν από εδώ και πέρα, έτσι. Από την αρχική κρίση πάμε σιγά σιγά στη διαχείριση της κατάστασης, που είναι κάτι καινούριο για όλους. Τώρα, θα πούμε λίγο περισσότερα πιο μετά για τα του ποδοσφαίρου. Θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα σε λίγο. Μαζί μας φυσικά πρώτη ώρα είναι πάντα η Στοίχημαν. Σε Στοίχημαν καθημερινά έχετε τις καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά. Έχετε μια πολύ μεγάλη γκάμα επιλογών ακόμα και σε μέρες όπως αυτές που μπορεί να μην υπάρχουν πολλά παιχνίδια. Σε μέρες δηλαδή που δεν υπάρχει αγωνιστική δράση, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές αναβολές. Στη Στοίχημαν σίγουρα θα βρείτε κάτι να ασχοληθείτε και να στοιχηματίσετε. Επίσης, στη Στοίχημαν υπάρχει ένα live καζίνο 24 ώρες 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, με πάρα πολλές επιλογές κάθε μέρα. Με ρουλέτα και blackjack, με ζωντανούς έτσι κρουπιέριδες. Όλα αυτά υπάρχουν από την Στοίχημαν για παιχνίδι, για μεγαλύτερη έτσι ένταση στο παιχνίδι σας. Μην ξεχνάτε ότι το σερί συνεχίζει να είναι σε εξέλιξη. Το σερί application κατεβάζεται είτε για Android είτε για iOS συσκευές. Μπορείτε να διεκδικήσετε, κάνοντας το μεγαλύτερο σερί, 100.000 ευρώ κάθε μήνα. Ακόμα και αν δεν καταφέρετε να φτάσετε στο απόλυτο σερί, μπορείτε να διεκδικήσετε επίσης μεγάλα χρηματικά έπαθλα από την stoichiman.gr. Και βέβαια, όταν μιλάμε για παιχνίδι με τόσες πολλές επιλογές, τόση πολλή ένταση, στη Στοίχημαν έχετε την επιλογή του cash out, έχετε την επιλογή του live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα και αθλήματα. Όλα αυτά από τη stoichiman.gr, κατεβάζετε την εφαρμογή για να την έχετε στο κινητό σας, στο tablet σας, είτε Android είτε iOS, όλα αυτά από τη Στοίχημαν. Μαζί μας φυσικά είναι και η BEZ με τον BEZ Router. Ειδικά αυτές τις μέρες τα router έχουν πάρει φωτιά και η Web TV επίσης και οι υπηρεσίες streaming που είμαστε στο σπίτι. Και ξέρετε και εσείς πολύ καλά που το ζείτε καθημερινά ότι το να κολλάει αυτό το οποίο προσπαθείτε να παρακολουθήσετε είτε στον υπολογιστή σας, είτε στη Smart TV σας, στο κινητό σας, στο tablet, όπου και αν είστε, είναι πάρα πολύ εκνευριστικό. Αυτό το πράγμα σταματάει με το router της BEZ, γιατί αυτό που σας προσφέρει είναι ότι εσείς διαλέγετε η συσκευή που θα δίνει ταχύτητα. Άμα δηλαδή βλέπετε κάτι στο κινητό σας, επιλέγετε από το router σας να δίνει εκεί τη ταχύτητα και να μην κολλάει τίποτα. Και έτσι μπορείτε να παρακολουθήσετε χωρίς πρόβλημα Web TV και υπηρεσίες streaming. Μιλάμε για ένα router το οποίο είναι πολύ διαφορετικό σε σχέση με τα router τα οποία μπορεί να παίρνετε από τους παρόχους της τηλεφωνίας σας. Αυτά λοιπόν σαν μια πρώτη αναφορά, σαν μια πρώτη εισαγωγή. Θα πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Πιθανολογώ και ελπίζω με Σταύρο Κόλκα για να κάνουμε λίγο περισσότερη κουβέντα και για την κατάσταση που επικρατεί, όπως και να το κάνουμε με το μοναδικό Σταύρο Κόλκα, και για το κομμάτι του ΠΑΟΚ. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. ΠΑΟΚ 24. Συνεχίζουμε μέχρι και τις 9. Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο. Είπαμε μια πράγματα στην εισαγωγή μας για την κατάσταση που επικρατεί με τον κορονοϊό και σιγά σιγά το επόμενο βήμα που προσπαθούν να κάνουν έτσι οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου, να δουν πώς θα πορευτούν από εδώ και πέρα μετά το αρχικό έτσι σοκ. Βέβαια, την ώρα που μιλάμε έρχεται επίγουσα ειδοποίηση. Οι στιγμές είναι κρίσιμες. Μείνετε σπίτι. Περιορίστε μετακινήσεις απόλυτα απαραίτητες. Αποφεύγετε μέρη σε συγκροτισμό. Προφυλάξτε ευπαθείς ομάδες. Ήρθε το μήνυμα: όσο περισσότερο απομονωθούμε, τόσο θα καθυστερήσουμε τη διασπορά. Ήρθε μήνυμα από το 112, αν δεν κάνω λάθος. Σταύρο, σου ήρθε! Είναι, να δω. Τι με γεννήθηκε. Δεν ήρθε σε μένα, ρε. Ούτε το πρώτο σου είχε έρθει. Ούτε το πρώτο είχε έρθει. Το πρώτο, ποιο πρώτο. Πότε ήταν, πριν καμιά εβδομάδα πάνω κάτω. Α, το άλλο ήρθε. Τι, ήμασταν και έξω. Ήμασταν και έξω με τον Ιππρές. Ναι. Και ήμασταν και 12 άτομα μαζί. Δηλαδή ήταν χοροπηδήξαμε. Εγώ νόμιζα ότι βόμβα, κάτι τέτοιο. Πήγα, δηλαδή εντάξει.
Είμαστε σε ένα μαγαζί. Εγώ το κινητό το έχω συνήθως στη δόνηση, ρε παιδί μου. Αλλά εκεί που ήμουνα την προηγούμενη φορά ήταν δυνατό ένα άλλο κινητό και έκανε έναν ήχο αλόκοτο εντελώς. Λέω τώρα τι γίνεται. Όχι, μας έγιναν πολλά μαζί. Πρώτα απ' όλα και αθόρυβο αν το έχεις, το μήνυμα της πολιτικής προστασίας ακούγεται. Ναι, στο αθόρυβο λες. Okay. Ναι, ναι. Ναι. Εγώ αθόρυβο το έχω πάντα. Άμα το έχω το δικό μου κινητό να χτυπάει, θα γλυκλυνιάσω, θα πάω το κεφαλικό. Γλυκ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 λ
Τέλεια, φίλε, δεν έχουμε υπάρξει καλύτερα. Είναι πολύ ωραία αυτά που τώρα. Πολύ ωραία. Κοίτα να δεις, το ότι έφτασε η αστυνομία να πάει στην παραλία, ωραία, να τους πει πηγαίνετε σπίτια σας, δικαιολογημένα, εντάξει, είναι ένα δείγμα. Ναι. Πως αυτή η χώρα ζει αποτύχει, καθαρά. Δηλαδή, φίλε, αν δεν γίνει το σκηνικό με την απόχη όπως στην Κίνα, δηλαδή να πηγαίνει ο άλλος με την απόχη, να στηρίξει το κεφάλι και να σε πετάει μέσα στο περιπολικό, δεν γίνεται δουλειά. Ναι, πρόσεξε με, στην Κίνα, επειδή λέμε περιορίστηκε, πώς περιορίστηκε, επειδή εκεί έχουν καθεστώς, δεν υπάρχει πολύ δημοκρατία, ναι. Όπως έπαιρνε πρωτοβουλίες, ξύλο, ωραία. Ναι, εμείς δεν είμαστε αυτής της λογικής, αλλά όταν βλέπεις δίπλα στην Ιταλία τις κάσεις να έρχονται δεκάδες για να μαζεύουν κόσμο, δεν ξέρω αν είδες μια φωτογραφία από τον Μπέργκαμο χθες. Ναι, είδα. Εντάξει. Ναι, σε κάποια φάση δώσε και καμιά κλωτσιά ρε φίλε, άμα δεν καταλαβαίνει το πόδι. Ναι. Ωραία. Ναι. Δηλαδή, κάπου εκεί πάει το πράγμα. Για να μην τη δώσουμε εμείς και μπλέξουμε δηλαδή, εσύ τουλάχιστον τη δίνεις γενικά. Ωραία. Ναι. Τέλος πάντων, τα πράγματα είναι λίγο μυστήρια. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, Νίκο μου και φίλοι ακροατές του Δήμπρο, εδώ 4, που την πλένωσε η Ιταλία που είναι κοντά. Ναι. Δηλαδή, αν την πλένωνε... Είμαστε πολύ δίπλα για να την πληρώσουμε εμείς. Πολύ κοντά. Άλλο θέλω να πω. Αν την πλένωνε η Νορβηγία, θα λέγαμε εντάξει, μακριά είναι όλοι έξω. Ωραία. Ναι. Τώρα που την πλένωσε η Ιταλία και είναι και δυτική χώρα, δηλαδή λέω παμόδα, αυτά μαμούσο του, πεθαίνουν εκεί οι άνθρωποι, ναι πεθαίνουν παιδιά εκεί οι άνθρωποι. Εντάξει, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έγινε εκεί και δεν έγινε πουθενά αλλού. Και δείξαμε τα ανακλαστικά. Πριν βέβαια το θέμα της εκκλησίας, που εντάξει εμένα με έκανε έξαλλο, προχθές το βράδυ δεν κοιμήθηκα από τα νεύρα μου, δεν μπορούσα να διανοηθώ. Εντάξει, και χθες βέβαια μου τσετάξει έκκληση της εκκλησίας όταν της κλείσει. Εντάξει, είναι άλλο, οι άνθρωποι είναι θεοί. Οι άνθρωποι είναι θεοί. Ξέρεις τι δεν μπορώ να καταλάβω, ρε φίλε. Πολλές φορές, τις περισσότερες φορές πάνω είναι πολιτικοί, αυτό που σε ενδιαφέρει είναι το να δυσαρεστήσουν ως το δυνατόν λιγότερους και να έχουν χαρούμενους τους δικούς τους, τέλος πάντων. Σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή, αν πάρει την απόφαση, τις κλείνω. Όπως έκλεισα τα εμπορικά καταστήματα, όπως έκλεισα, ξέρω εγώ, όλα τα άλλα που έχει κλείσει, η κοινή γνώμη θα είναι μαζί του. Δεν θα πάει μια μεγάλη μάζα απέναντι. Ναι, δεν τα λες καλά. Η Εκκλησία βγάζει κυβερνήσεις. Είναι σε αυτό. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Ναι, εντάξει, μιλάμε για 10.000 κληρικούς, μιλάμε για γιαγιάδες που αφήνουν τα σπίτια να πεθαίνουν εκεί, μιλάμε για Μουτζαχεντίν, μιλάμε για πυρήνα. Εντάξει, ναι, το θέμα όμως είναι ότι είναι μια απόφαση που δεν θα πεις ότι δεν πιστεύω, ρε φίλε. Δεν θα πεις να πούμε ότι ξέρω εγώ, είναι κάτι που το βλέπουμε πρώτη φορά και δεν μπορούμε να ρισκάρουμε. Σας αγαπάμε, είμαστε καλοί χριστιανοί όλοι, θα κοινωνήσουμε κι εμείς, εντάξει, αλλά δεν μπορούμε τώρα. Δεν είναι κάτι εχθρικό όπως στην Εκκλησία. Δεν παίζουμε με τις ζωές κανενός. Ναι. Γιατί, αν θες εσύ να πάρεις τον ιό, ρε φίλε, και τον πας μπολτά και να τον κρατήσεις για πάντα σου και με ένα πεθάνεις, κανένα πρόβλημα, μα θα μου το παίζεις και σε μένα. Γιατί... Και πρόσεξε, εγώ μπορεί να είμαι μια χαρά και να μην περάσω τίποτα, ρε φίλε, γιατί είμαι στην ηλικία που δεν με πιάνει τίποτα, το ιός θα μπορεί να μην το καταλάβω κιόλας. Μετά όμως μπορεί να το περάσω σε κάποιον ο οποίος θα έχει πρόβλημα. Και δεν θα μπορεί να το ξεπεράσει. Τέλος πάντων. Υπομονή να κάνουμε. Πάμε στο αθλητικό κομμάτι. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η UEFA μετέφερε το Euro. Που σημαίνει αυτομάτως ότι δίνει ανάσεις σε κανένα από τα αθλήματα
να τελειώσουν. Εγώ λέω δεν θα τελειώσει τίποτα ποτέ. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να τελειώσει κάτι. Στο μπάσκετ ειδικά εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε σύντομα νέα. Και εκεί πάμε για παύλα. Ναι, ναι. Μέσα στη εβδομάδα ίσως. Δηλαδή, αν έρθουν αποφάσεις δηλαδή από πιο μεγάλα πρωταθλήματα, τύπου Ευρωλίγα για παράδειγμα, νομίζω ότι σιγά σιγά θα πάμε και στα πρωταθλήματα. Εγώ πιστεύω ότι η σεζόν στο μπάσκετ θα είναι ως μη γενόμενη. Έτσι πιστεύω εγώ. Είναι ενδεχόμενο. Είναι ενδεχόμενο και σημαντικό. Επειδή το έχω μελετήσει, Νίκο, δεν είναι ενδεχόμενο. Αυτό θα γίνει για να μην τους πάρουν τα κεφάλια έναν έναν. Εντάξει, είναι ο μόνος τρόπος να μην πέσουμε. Εντάξει. Ναι, να καταγραφεί. Και έχουμε και, οδηγούς. Δηλαδή και στη Λιθουανία έγινε αυτό. Και στην Ουκρανία έγινε αυτό. Και στην Ελβετία έγινε αυτό. Και θα σου πω γιατί θα γίνει αυτό. Πρώτα απ' όλα. Ωραία, Γιαννακόπουλος. Ναι. Ποιος είναι ο τρόπος για να μην ανέβει ο Ολυμπιακός? Αυτός. Αυτός, 1-0. Ωραία. Δεύτερον, κανείς δεν θέλει να πέσει πάω και ο Άρης. Κανείς. Οκ, okay. Εντάξει. Στο θέμα Ολυμπιακού, και η ΑΕΚ είναι με Γιαννακόπουλο. Σου λέει κάτσε, εγώ θα πάω τελικούς. Ναι. Του χρόνου. Δεν είναι ένα Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, για όσους δεν ξέρουν, γιατί έχει πέσει μελέτη, είναι πέμπτος στην Α2, αλλά αν θέλει να ανέβει, ωραία, μπορεί να πάει μέχρι και τρίτος, που θέλει να ανέβει, ακούω, και στα παιχνίδια δεύτερου τρίτου. Τελευταίο, θέλει να ανέβει. Ναι, στα παιχνίδια δεύτερου τρίτου έχει δύο νίκες απέναντι στο δεύτερο. Θέλει άλλη μία. Ναι. Εντάξει. Διαβασμένος. Ρε φίλε, άκουνα σου πω, Νίκο, κάποτε θα καταλάβεις πως σκέφτομαι. Ωραία, και τι πράγματα μελετώ εκεί που δεν εμφανίζομαι. Εντάξει, έχει γίνει μελέτη. Ωραία. Ναι. Και παρασκηνιακά, το νούμερο ένα σενάριο είναι να είναι η σεζόν ως μη γενόμενη. Ο Πανιώνιος σήμερα που μιλάμε έχει αποδεσμεύσει 3 ξένους, αν δεν κάνω λάθος. Έχει μείνει με 3. Σίγουρα του φύγανε 2 πριν το κομμάτι όλο αυτό. Δεν είχε φέρει έναν, αλλά δεν είχε φορολογική ενημερότητα για να τον βάλει να παίξει. Δεν έπαιξε και όλο το προηγούμενο παιχνίδι. Και μετά έγινε ό,τι έγινε και άντε βγάλε. Ναι. Που είναι οι παίκτες που πήγανε και τι κάνουν. Ναι. Εδώ πάμε για μια χρονιά λοιπόν ως μη γενόμενοι ή για αύξηση των ομάδων, 2 παραπάνω, να λείπουν οι 2 πρώτοι της Α2 που είναι σήμερα. Το ένα σενάριο. Το υπάρχει σενάριο αυτό. Δεν συζητάμε άλλο. Ποιο είναι το άλλο? Της μείωσης των ομάδων. Πώς θα μειωθεί το οποίο μας. Είχε παίξει και πέρσι. Προσπαθούν να το περάσουν ομάδες, τέλος πάντων άνθρωποι ομάδων που δεν είναι ούτε Παναθηναϊκός, θα έχουν τίποτα. Ναι, στη λογική του να είναι λιγότερες οι ομάδες, να υπάρχουν περισσότερα έσοδα τέλος πάντων για να μοιραστούν και κάπως έτσι. Ναι, και έχει πέσει το σενάριο. Ναι, έχει πέσει. Είναι. Λίγο μπορεί να μαζεύει ποσοστό, αλλά είναι και αυτό το σενάριο που παίζει. Σενάριο που δεν αποδεχόμαστε, πάβει να είναι σενάριο, Νίκο μου. Σε αυτές τις κρίσεις. Δυναμική προσέγγιση. Ναι. Δεν υφίσταται. Ας βρουν site και δικά τους αδειόχωρα να τα γράφουν. Ωραία. Στα δικά μας δεν θα μπει λέξη. Εντάξει. Ναι. Πάμε παρακάτω. Στο ποδόσφαιρο τώρα. Υπάρχει μια φημολογία ότι 15 Απριλίου θα ξεκινήσει τα play-off. Ούτε μία στο δις. Ούτε μία στο δις. Πρώτα απ' όλα, όποιον σοβαρό γιατρό και να μιλήσει, σου λέει ότι η έξαρση του κορονοϊού είναι από τώρα μέχρι 45 μέρες ακόμη. Mm-hmm. Ωραία, δηλαδή αυτό το λούκι που βγάζουμε τώρα θα το βγάλουμε και 45 μέρες. Μίνιμουμ. Εντάξει. 45 μέρες από σήμερα, ξέρεις τι είναι. Πρωτομαγιά. Δεν θες και ένα μήνα για να κλειδώσεις το γεγονός ότι ελέγχω την κατάσταση. Ναι. Φτάσαμε Ιούνιο. Ένα μήνα υποχρεωτική άδεια οι παίκτες. Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ξεκινάνε την επόμενη σεζόν. Πότε θα γίνουν τα παιχνίδια? Δεν βγαίνει. Ρωτάω. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Και τι θα φωνάξεις τους παίκτες ενώ είναι 2 μήνες ενεργοί να πάνε να παίξουν 1 μήνα? Πολύ εύκολο αυτό. Είναι και οι παίκτες έτσι έχουν υψηλό επίπεδο ευθύνης γενικά. Ναι, έβλεπα σήμερα ένα βίντεο του άντρα που κάνει ποδήλατο στο σπίτι. Δεν θέλει να πεθάνει. Άμα το ξέρεις, δεν καταλαβαίνει.
Εντάξει. Ναι. Για να τσιλικάρει με το χαρτί υγείας όμως, καλά τα πράγματα, παιδιά. Πήγα να το κάνω σήμερα, δεν μου βγαίνει. Μάλλον δεν θέλει κοφρέ, θέλει το άλλο πιο σκληρό. Ναι. Τέλος πάντων. Εγώ λέω λοιπόν πως είναι πιθανή η παύλα και στο ποδόσφαιρο. Τώρα θα είναι παύλα ως μη γεννόμενη χρονιά. Γιατί αν πάει υπόθεση σε ψηφοφορία στη Λιγκά, εκεί ο Ολυμπιακός δεν έχει πολλούς φίλους. Ναι. Εντάξει. Ναι. Βέβαια, από την άλλη, θα σου πούνε κάτσε ρε φίλε, πρώτος είναι. Και θέτω εγώ το ερώτημα. Αν ήμουν εγώ πρώτος. Ωραία. Αν είχα κερδίσει τον Ολυμπιακό και την Ξάνθη και δεν υπήρχε αυτή η κλόν στην ΕΕΑ. Με έναν βαθμό διαφορά. Θα μου δίνανε ένα πρωτάθλημα. Σίγουρα. Ούτε μία στο δις. Ούτε μία στο δις. Εντάξει. Με λίγα λόγια λοιπόν, υπάρχει ένα ενδεχόμενο να συζητηθεί και αυτό σε κάποια φάση. Νομίζω ότι πρώτα θα μάθουμε τα νέα από τον μπάσκετ. Εκεί θα είναι και ένας μπούσουλας. Μπορεί να είναι και ένας μπούσουλας και το ποδόσφαιρο. Μα κοίταξε να σου πω κάτι. Αν το σκεφτείς, και όλα αυτά που γίνανε αυτές τις μέρες ξεκίνησαν από το NBA. Και μετά ήρθαν οι επόμενες αποφάσεις. Ποιος είδε NBA φέτος, Νίκο μου? Από εκεί, Ναι, ο πρωθυπουργός μας, βέβαια. Ναι. Ο τύπος είναι θεός. Εντάξει. Ξεκίνησε να πούμε πρωθυπουργός. Πήγε εκεί σε κάτι νησιά σεισμός. Πού ήταν σε Ζάκυνθο. Και σε ένα άλλο, σε δύο νησιά που γίνει σεισμός. Ωραία. Καπάκι. Έπεσε μετεωρίτη στην Αίγινα. Ωραία. Καπάκι. Τι άλλο έχει γίνει χοντρό. Α, πήγε NBA. Πάει το NBA. Πρώτη φάση στην ιστορία του. Εντάξει. Τι άλλο. Α, η Σαντορίνη. Το ηφαίστειο. Αυτό τώρα ισχύει, εσύ είναι λίγο κελεοφέικ. Μου ήρθε ένα μήνυμα. Ναι, ότι κύριε Βρώμα είμαστε, κουνιόμαστε. Ωραία. Ναι. Καπάκι πανδημία. Εντάξει, δεν θέλω να γίνει. Τι να πω με τον τύπο. Να δούμε τι θα κάνουν σε αυτό το κομμάτι. Σε αυτό που λες για τον μπάσκετ πάντως, νομίζω ότι και η Ευρωλίγκα κάπου στα κοντά θα βγάλει μια απόφαση, γιατί έχουν διάφορα θέματα. Με ομάδες που παίζουν στην Ευρωλίγκα που το πρωτάθλημά του σταμάτησε. Επειδή πληρώνουμε με το μήνα. Στον μπάσκετ, επειδή πληρώνουμε το μήνα. Mm-hmm. Εντάξει. Σου λέει τώρα για να κόμπω, θα κάτσω εγώ περιμένω τρεις μήνες να πληρώνω το φιντζέτ και το καλάθι. Τώρα δύο και τρία κάτω σπάρει κατά το μήνα. Ωραία. Και να θα πάρω ένα πρωτάθλημα, θα κάνω δηλαδή 50. Άσε, πάμε και του χρόνου. Ναι. Του την έκανε και ο Πιτίνο εκεί, ο Άδωνης ο Αμερικάνος. Εντάξει. Ο Πιτίνο ρε φίλε. Ο Πιτίνο ρε φίλε. Που τον αποθεώνανε. Στο μεταξύ ό,τι έλεγε. Βλακεία ήτανε. Τι έλεγε. Ω, γράφανε αυτοί. Ω, Πιτίνο. Ποιος έχει Πιτίνο, δώσει από το Σάββατο το βράδυ που έγινε γνωστό το σκηνικό. Ναι. Έχει δώσει καμιά τριανταριά συνεντεύξεις. Και τι έχει πει. Τίποτα. Δεν μπορώ να διαβάσω Πιτίνο. Τίποτα. Προσπαθεί να εξηγήσει ότι αν γυρίσουμε από τον κορονοϊό και είναι να γίνει και Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα και η εθνική ομάδα, γιατί και στην εθνική ομάδα, μην το ξεχνάς. Ναι. Θα γυρίσει και αυτός και αφού τα τελειώσει όλα αυτά, μετά θα πάει πίσω στο πανεπιστήμιο. Ποιο πανεπιστήμιο, μιλάω για τον Ευκλήδη, εντάξει. Σε αυτό το λεπτό. Ναι, εντάξει. Για το κόκκινο σπίτι εκεί στην Πολασίριου. Δεν μιλάμε τώρα για το... πώς το λένε, για τον Duke. Ναι. Ωραία. Ναι. Εντάξει και το Michigan State. Εντάξει πώς λέγεται το καλό. Το Michigan ή το Michigan State το καλό. Νομίζω το Michigan State. Ναι. Τέλος πάντων. Αυτά για το τι θα γίνει με τα πρωταθλήματα και με αυτά. Είχαμε και ένα Skype χθες. Mm-hmm. Βάναρος με τα μέλη του Δέλτα Σίγμα και τον Κυριάκο Φρέσκο να επιστρέφει. Εντάξει, μιλάμε τώρα για μια κατάσταση πάρα πολύ μουδιασμένη υπό την έννοια του ότι τι να πεις για μπάρα όταν συμβαίνουν όλα αυτά. Αλλά η κουβέντα είναι ότι έστω και σε αυτή τη στραβή
έχεις σκυλί στο ραδιόφωνο ή στο σπίτι? Φίλε, τηλεργασία. Είναι μέσα στο πρόγραμμα όλα. Εντάξει. Τέλος πάντων. Είναι εδώ. Μαζί κάνουμε κουμπί από χθες. Μην έβαλε καμιά κοινωνία τόσο. Τέλος πάντων. Και ουσιαστικά αυτό που συζητήθηκε είναι πώς θα εκμεταλλευτεί ο ΠΑΟΚ τον χρόνο αυτό που κερδίζει τώρα μη κάνοντας τίποτα. Ωραία, χωρίς να έχει και πίεση. Γιατί ξέρεις, καμιά φορά συζητιούνται θέματα και δεν είναι μετά το παιχνίδι. Και ένα θέμα μπορεί να τραβάει 5 μήνες γιατί κάθε 3 μέρες έχει παιχνίδι. Εντάξει. Σίγουρα υπάρχει μια τάση αυτή τη στιγμή να σταματήσουν οι σπατάλοι. Δεν τον παίρνει τον ΠΑΟΚ άλλωστε. Να πρέπει να στηθεί σε ένα πιο τεχνοκρατικό μοντέλο, να προσπαθήσει να ξεπεράσει τον σκόπελο του financial fair play και να στηθεί σε πιο λογικές, σε πιο λογικά νούμερα, γιατί όσο και να έχουμε συναισθηματική επαφή με μια ομάδα, στο τέλος είναι αε και είναι νούμερα. Εντάξει. Φέτος τα νούμερα είναι θλιβερά, με αποκλεισμό από την Ευρώπη, με τα 2/3 της σεζόν να έχουν ολοκληρωθεί και πολλά άλλα. Είναι σαφές ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει σε μια λογική μικρότερων συμβολέων, εννοώντας σε μέγεθος. Δηλαδή δύσκολα θα υπογράφει 7 ψήφια νούμερα ο ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα, ενώ έχει καμιά 6-7 στο ρόστερ του. Εγώ λέω ότι αυτός είναι μονόδρομος, εδώ και χρόνια το λέω, αλλά τους μ' ακούει, τώρα που σφίξαν οι κόλλοι αρχίζουν και σκέφτονται έτσι. Εγώ δεν θέλω σε καμία των περιπτώσεων ο Σαββίδης να χαλάει 20 και 30 εκατομμύρια το χρόνο σε μία τρύπα χωρίς νόημα. Θα προτιμούσα να πάνε αυτά τα λεφτά στο γήπεδο και όχι να πετιούνται δεξιά και αριστερά ή σε επένδυση υποδομής. Ο ΠΑΟΚ εγώ πιστεύω ότι έχει τη δυνατότητα και με πολύ μικρότερο μπάτζετ να έχει καλύτερη ομάδα και να στηθεί πολύ καλύτερα αυτή η ομάδα, έτσι ώστε να προσαρμόσει στελέχη σε βάθος χρόνου, τέλος πάντων, χωρίς να ξοδεύει απίστευτα ποσά. Εγώ θεωρώ δηλαδή ότι αυτή την ομάδα που... Αν πούμε ότι το καλοκαίρι αυτό που έρχεται μοιάζει με το καλοκαίρι του 15-16 ήτανε, όταν ήρθε ο Μάτος, όταν ήρθε αυτή η ομάδα ουσιαστικά... γιατί δεν μοιάζει. Γιατί τότε πήγε σε πολύ safe επιλογές. Δηλαδή, ναι, αυτό θέλω να σου πω, ότι ναι, σε σχέση με ψάχνω, τότε, τώρα πας σε κάτι διαφορετικό, εφόσον να αλλάξει πράγματα, έτσι. Ναι. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία. Δηλαδή, δεν μπορείς να πας να φέρνεις 31 και 32 χρόνων παίκτη. Ωραία. Δεύτερον, πρέπει να αλλάξει η δομή. Ναι, μεν πληρώνει ο μεγαλομέτοχος, αλλά τις ευθύνες πρέπει να τις μοιράσει αλλού. Πώς εγώ στο τέλος της σεζόν είμαι τεχνικός διευθυντής? Αν έχω πετύχει, δεν πρέπει να αμυφθώ? Αν έχω αποτύχει, δεν πρέπει να φάω τον πινελίκι? Ωραία. Αυτό το πράγμα λοιπόν θα πρέπει να στηθεί κάπως. Εντάξει. Αν ο ΠΑΟΚ δεν θέλει να πετάει λεφτά, θα πρέπει να το κάνει. Αν συνεχίζει να κάνει αυτό το πράγμα, και η ομάδα δεν θα έχει εξέλιξη και τα ανοίγματα θα είναι απίστευτα. Και ανεξέλεκτα σε βάθος χρόνου. Γιατί άλλο να παίρνω 10 εκατομμύρια μέσα το χρόνο σαν Ιβάν, δεν τρέχει τίποτα. Και αν να παίρνω 30 το χρόνο, στα 10 χρόνια τα 10 είναι 100, ωραία, τα άλλα είναι 300. Είναι ένα γήπεδο. Εντάξει, ήδη τα νούμερα είναι 9 ψήφια επένδυσης του Ιβάν στον ΠΑΟΚ, στα 8 χρόνια που είναι στην ομάδα. Οκ, το περάσαμε αυτό το στάδιο, έχει δείξει τη δυναμική του, τώρα πρέπει να δείξει και μια πιο τεχνοκρατική προσέγγιση σε αυτό που λέγεται ομάδα. Γιατί δεν πρέπει να πληρώνει αυτά τα λεφτά. Ουσιαστικά αυτά τα λεφτά τα πληρώνει γιατί η δομή που υπάρχει δεν τον βοηθά να τα γλιτώνει. Αυτή είναι όλη η ουσία. Και για να διαψεύσω και ένα θέμα που κυκλοφορεί, εντάξει, ότι ο Βρίζας θα κάνει τις μεταγραφές. Είναι συνεχώς από το μέτρο που λέει αυτό το πράγμα. Ο Βρίζας και ο Βρίζας και ο Βρίζας. Κανένας Βρίζας δεν έχει εμπλοκή στον ΠΑΟΚ. Ο Βρίζας έκανε κουβέντα για να γυρίσει στον ΠΑΟΚ, εντάξει, ο ίδιος είπε ότι δεν είναι καλό και προτίμησε να στήσει ένα δικό του γραφείο. Το τι κάνει αυτό το γραφείο, εκπροσώπησης παιχτών.
έχει παίκτες από πολλές ομάδες. Δεν είναι τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ. Ναι. Το να έχει ο ΠΑΟΚ έναν άνθρωπο σε ένα γραφείο δικό του που έχει καλές σχέσεις είναι καλό. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ ή ότι θα κάνει μεταγραφές αυτός. Εντάξει. Και είμαι σίγουρος ότι δεν έχει ρωτηθεί καν ο Βρίζας για αυτά που γράφονται. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα μετά. Ναι, ναι. Σωστά. Ναι. Καλά κάνεις και το αναφέρεις αυτό. Ναι. Και το θέμα δεν είναι ότι γράφεται από μία πλευρά. Έτσι όπως είναι η κατάσταση πλέον, αυτή την εποχή αναπαράγεται πάρα πολύ εύκολα και επειδή αναπαράγεται παντού, μένει και από πάνω ότι α, αυτό γίνεται. Εντάξει, ο Βρίζας γυρίζει. Γιατί δεν είναι ότι γράφτηκε από εκεί που αναφέρεις. Κάνει κακό στον ίδιο τον επαγγελματία. Γιατί αν εγώ είμαι ο Βρίζας και θέλω να πάρω έναν παίκτη της ΑΕΚ του Ολυμπιακού στο γραφείο μου, δεν πάω να το κάνω. Ναι. Εντάξει. Αυτά εν ολίγης. Μάλιστα. Γράψαν και οι Αργιανοί ότι ο ΠΑΟΚ ασχολήθηκε με τον Βέλερ. Δεν ασχολήθηκε ποτέ ο ΠΑΟΚ με τον Βέλερ. Αυτή το ψάχνουν, δεν ξέρω και με τον κορονοϊό, με αυτά που τους χτύπησε κάτι. Όχι οι δικοί μας, οι ανταγωνιστές τους. Δεν ξέρω αν το γράψα και οι δικοί μας, τους ανταγωνιστές τους μου στείλανε, γιατί έχουν και ανταγωνισμό στον Άρη. Ναι. Εντάξει. Ναι, δεν υπάρχει θέμα. Ο ΠΑΟΚ ποτέ δεν ασχολήθηκε. Και προφανώς, ωραία, το συνδέσανε με αυτό που λέγαμε πριν με τον Βρίζα. Ναι. Που δουλεύει με τον Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο, που είναι πρώην τεχνικός διευθυντής του Άρη και τώρα δουλεύει με τον Ζήση. Mm-hmm. Που είχε τον Βέλεθ όταν ήταν στον Άρη. Αυτά είναι λίγο βλάχικα. Ας εξελιχθούμε. Δεν είναι κακό. Ωραία. Αυτά είναι ολίγης. Σταύρο, μένουμε σπίτι, φίλε μου, και συνεχίζουμε. Δεν πάμε να κάνουμε κάτι άλλο. Μένουμε σπίτι, το σκυλί πρόσεχε. Το προσέχω, το πάμε ακόμη μαζί. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά από τον Σταύρο Κόλκα, έτσι την κουβέντα που κάναμε και για την επικαιρότητα, αλλά και για τα του ΠΑΟΚ, που σιγά σιγά, όπως καταλαβαίνετε, αρχίζει να ψάχνει λίγο την επόμενη μέρα του για την επόμενη σεζόν. Θα πάμε τώρα στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο μισάωρο να συζητήσουμε ό,τι άλλο έτσι υπάρχει και κινείται πάντα στο ρυθμό του κορονοϊού. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Πάω 24, πάμε μέχρι και τις 9. Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο. Κάναμε μια κουβέντα πριν με τον Σταύρο Κόλκα και για τα του ΠΑΟΚ και για ό,τι άλλο έτσι υπάρχει στην καθημερινότητά μας, και είναι πολλά αυτά που υπάρχουν. Έλεγα στην εισαγωγή της εκπομπής, λέγαμε για τις αποφάσεις της UEFA που σιγά σιγά δίνουν ένα μπούσουλα και προς τις ομοσπονδίες και προς τα πρωταθλήματα, και να δούμε από εδώ και πέρα πώς θα πορευτούμε. Καλό είναι να τις δούμε αυτές τις αποφάσεις μία προς μία, και όσον αφορά το Euro και όσον αφορά τις συλλογικές διοργανώσεις της UEFA, όσον αφορά τις διοργανώσεις εθνικών ομάδων. Στην ανακοίνωση της UEFA αναφέρει ότι τα play-off της προκριματικής φάσης του Euro 2020, που αρχικά είχαν προγραμματιστεί να διεξαχθούν τον Μάρτιο του 2020, αναβάλλονται μέχρι τα διεθνή παράθυρα του Ιουνίου 2020, υπό την επιφύλαξη της επανεξέτασης κατάστασης, δηλαδή περιμένει να δει πώς θα εξελιχθεί το θέμα του κορονοϊού για να δει αν τα play-off θα πάνε στον Ιούνιο μετά από αυτή την απόφαση. Η τελική φάση του Euro 2020, η οποία έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί από τις 12 Ιουνίου ως τις 12 Ιουλίου του 2020, μετατίθεται για να διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου ως 11 Ιουλίου του 2021. Αυτό θα συμβάλλει ώστε να διασφαλιστεί πως το Euro 2020 μπορεί να αποτελέσει μια μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου για τους οπαδούς σε όλη την Ήπειρο, αυτό που λέγαμε πριν με την αναβολή. Η τρίτη και η τέταρτη αγωνιστική για τα προκριματικά της Ευρωπαϊκής Ζώνης, που ήταν αρχικά προγραμματισμένα για να γίνουν τον Ιούνιο του 2021, θα προγραμματιστούν ξανά. Και μιλάμε πια για την επόμενη διοργάνωση. Κάνει αναφορά και στο Nations League και στο Under 21 και στο Euro γυναικών. Έτσι, και αυτά που πηγαίνουν προς τα πίσω. Τώρα, για τις συλλογικές διοργανώσεις αναφέρει ότι δέσμευση για την ολοκλήρωση όλων των εθνικών και ευρωπαϊκών διοργανώσεων μέχρι το τέλος της τρέχουσας αθλητικής σεζόν, δηλαδή μέχρι 30 Ιουνίου του 20 το αργότερο, αν η κατάσταση βελτιωθεί και η επανέρεξη αθλητικής δράσης είναι κάτι εφικτό και συνετό. Έτσι, νομίζω ότι σε αυτό εδώ το κομμάτι στο τέλος, το αν η κατάσταση βελτιωθεί και η επανέρεξη αθλητικής δράσης είναι κάτι εφικτό και συνετό, είναι και το αστεράκι που παίζει το πιο σημαντικό ρόλο. Γιατί είναι κάτι που προγραμματίζεται, αλλά δεν είναι κάτι που μπορεί να είναι σίγουρο.
Πιθανή περιορισμή μειώσεις των σημερινών αποκλειστικών ημερομηνιών που πιθανότητα να επιφέρουν τον προγραμματισμό των εγχώριων αναμετρήσεων μεσού τη εβδομάδα και των παιχνιδιών των διοργανώσεων του ΣΕΦΑ Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό είναι κάτι που γράφτηκε από το μεσημέρι και έχει ενδιαφέρον. Ότι αν και εφόσον ξεπεραστεί το πρόβλημα του κορονοϊού ή τέλος πάντων περιοριστεί και είμαστε σε θέση να ξαναγίνονται τα παιχνίδια, υπάρχει η πρόβλεψη τα παιχνίδια των διοργανώσεων του ΣΕΦΑ να γίνονται τα Σαββατοκύριακα και μέσα στην εβδομάδα να γίνονται παιχνίδια πρωταθλημάτων, ώστε να καλυφθεί το κενό. Πιθανές προσαρμογές των προκριματικών γύρω του Champions League και Europa League 2021 σε περίπτωση καθυστερημένης ολοκλήρωσης αθλητικής σεζόν 19-20 και παράδειγμα μετά 30 Ιουνίου του 2020. Δηλαδή για τα προκριματικά, ειδικά αυτά του πρώτου και του δεύτερου προκριματικού γύρου που ξεκινάνε έτσι πολύ νωρίς. Και αυτό παίζει ένα ρόλο, το λέγαμε και χθες με τον Νίκο Παπαδόπουλο, το συζητούσαμε, ότι είναι ένα κομμάτι που και αυτό χρήζει διευκρίνησης, το τι θα γίνει αν ξαναξεκινήσουν τα πρωταθλήματα και πάμε προς το τέλος της σεζόν και τραβήξουν παραπάνω το πώς θα πάνε τα προκριματικά της επόμενης σεζόν. Υπάρχει ένας μπούσουλας, θα δούμε από εδώ και πέρα το πώς θα κινηθούν όλοι. Είπαμε ότι είναι μια κατάσταση την οποία ο καθένας λειτουργεί βλέποντας και κάνοντας. Απλά το να λέγεται έτσι με ευκολία ότι θα γυρίσουν τα πρωταθλήματα στα μέσα Απριλίου και θα τελειώσουν τα πρωταθλήματα μέχρι 30 Ιουνίου, νομίζω ότι αυτό είναι περισσότερο ευχή παρά κάτι το οποίο μπορούμε να περιμένουμε, κάτι το οποίο μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Λοιπόν, αυτά μετά του κορονοϊού και τα του ποδοσφαίρου. Και στο μπάσκετ υπάρχουν διάφορα έτσι σενάρια. Νομίζω ότι και στο μπάσκετ περιμένουν τα μεγάλα πρωταθλήματα όλοι για να πάρουν έτσι αποφάσεις. Λέγαμε χθες ότι το NBA που ουσιαστικά ήταν ο μπούσουλας για όλους, ακόμα και για το ποδόσφαιρο, καθώς το NBA ήταν το πρώτο που ανακοίνωσε αναβολή των παιχνιδιών. Σύμφωνα με αυτό που αναφέρουν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, που και αυτοί προσπαθούν μετά το αρχικό σοκ να πάνε στο επόμενο βήμα, το καλό σενάριο θέλει το NBA να επιστρέφει τον Ιούνιο, αλλά και αυτό είναι κάτι που είναι υπό αίρεση. Ξαναλέω, αυτό είναι το καλό σενάριο. Και θα δούμε πώς θα πορευτεί από εδώ και πέρα. Στην Ευρωλίγα γίνονται διάφορες συζητήσεις. Το συζητούσαμε και πριν με τον Σταύρο. Στον μπάσκετ, ξέρετε, οι ομάδες δεν έχουν τα έσοδα. Ακόμα και οι ομάδες του πλέον υψηλού επίπεδου στην Ευρώπη δεν έχουν τη μεγάλη άπλα και τα έσοδα που έχουν οι ποδοσφαιρικές. Οπότε πρέπει να δουν τι θα κάνουν στο κομμάτι των αθλητών τους, το πώς θα τους πληρώνουν, πώς θα πορευτούν και πώς θα πάνε από εδώ και πέρα. Τα σενάρια είναι πολλά. Ας πούμε, υπάρχει το παράδειγμα της Αλγύρης, που είναι πολύ περίεργο. Δηλαδή, στη Λιθουανία αποφάσισαν ότι το πρωτάθλημα τελειώνει, το παίρνει η Ζαλγκύρης που ήταν πρώτη και λύγει εδώ το πρωτάθλημα. Οπότε η Ζαλγκύρης με κορονοϊό στην Ευρωλίγκα και χωρίς παιχνίδια και με το πρωτάθλημα της να έχει τελειώσει, δεν ξέρει τι να κάνει με τους παίκτες με τους οποίους έχει συμφωνίες μέχρι τον Ιούνιο, ας πούμε, για παράδειγμα, για το τι να τους πει. Δηλαδή, να λύσει τα συμβόλαια των παικτών, τελείωσε η σεζόν, ή πρέπει να τα κρατήσει και να πληρώνει ουσιαστικά παίκτες που δεν έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και στο μπάσκετ το θέμα είναι σημαντικό και στο μπάσκετ γίνεται ακόμη σημαντικότερο και πιο περίεργο, γιατί τα έσοδα είναι πολύ λιγότερα σχέση με το ποδόσφαιρο. Πόσο μάλλον όταν δεν υπάρχει αγωνιστική δράση και τα έσοδα ουσιαστικά εκμηδενίζονται για τις ομάδες. Στην Basket League είπαμε και με τον Σταύρο πάνω κάτω ότι παίζει. Είναι τα σενάρια αρκετά. Παίζουν διάφορα. Δεν νομίζω ότι κανένας δεδομένη χρονική στιγμή μπορεί να πει ότι υπάρχει λυμένη απόφαση και απλά θα ανακοινωθεί κάποια στιγμή. Είναι πολλά τα ερωτηματικά. Εγώ ξαναλέω, το έλεγα και χθες, το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, αυτή την εποχή, το σενάριο που μαζεύει περισσότερες πιθανότητες για μένα είναι αυτό το πρωτάθλημα να λύσει. Αν καταφέρουμε να περιορίσουμε την κατάσταση και το πρόβλημα με τον κορονοϊό, τότε θα δούμε αν μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι περαιτέρω. Αλλά για να γίνει και πάλι αυτό, σκεφτείτε ότι θα πρέπει οι ομάδες
της Basket League να επιστρέψουν τους Αμερικανούς τους πίσω, πλέον όλες έχουν δώσει άδεια να φύγουν, να δουν τι θα πληρώσουν. Έτσι, θα πληρώσουν και τον Μάρτιο, θα πληρώσουν και τον Απρίλιο, θα πληρώσουν και τον Ιούνιο και αν πάει και λίγο παρακάτω, playoff και δεν μαζεύεται. Είναι πολλά τα ερωτηματικά. Είναι πολλά τα ερωτηματικά και δεν μπορούμε, όχι να είμαστε σίγουροι, δεν μπορούμε ούτε καν να προβλέψουμε το τι μπορεί να γίνει. Εγώ πιστεύω στο μυαλό των περισσότερων ιδιοκτητών και ομάδων, στη λογική το ότι πρέπει να βάλουν πάλι το χέρι στη τσέπη, νομίζω ότι το σενάριο της λήξης εδώ είναι και λίγο λυτρωτικό για τους περισσότερους. Απλά μετά από εκεί πέρα έχει να κάνει με το πώς πάμε στην επόμενη σεζόν. Δηλαδή η λογική λέει ότι αν το πρωτάθλημα λήξει κάπως έτσι, πάνε οι ίδιοι. Αλλά υπάρχουν έτσι διάφορες κουβέντες και επίσης να έχουμε στο νου μας ότι το ότι μπορεί να υπάρχει το ενδεχόμενο να τελειώσει το πρωτάθλημα έτσι, με αυτές τις 14 ομάδες και αυτές τις 14 ομάδες να έχουν δικαίωμα συμμετοχής την επόμενη σεζόν, να έχουν στο μυαλό μας ότι αυτό δεν σημαίνει απαραίτητο και οι 14 θα παίξουν την μπάσκετ λίγη την επόμενη σεζόν. Και σε αυτό βάζω ακόμα και ομάδες που τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν παίρναν από το μυαλό μας. Δηλαδή δεν λέω ας πούμε και το Πανιόνιο ή τον Ιωνικό, που όλοι ξέρουμε ότι έχουν διάφορα ζητήματα και έχουν διάφορα θέματα να τρέξουν, ή ακόμα και τον ΠΑΟ και τον Άρη που έχουν διάφορα οικονομικά θέματα πέρα από το κομμάτι το καθαρά αγωνιστικό, να έχουμε στο νου μας και να έχουμε σκεφτεί ότι υπάρχει πιθανότητα ακόμα και ομάδες που τώρα φαίνονται υγιέστατες και είναι και λίγο πιο ψηλά στη βαθμολογία, να έχουμε στο νου μας ότι μπορεί του χρόνου οι άνθρωποι οι οποίοι βάζουν χρήματα σε αυτές να πούνε ότι εγώ σταματάω να βάζω άλλο χρήματα και την αφήνω την ομάδα. Είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο το οποίο ας το έχουμε στο μυαλό μας και θα δούμε αν θα επιβεβαιωθεί. Έτσι, αν μπορεί να γίνει η πράξη. Απλά το λέω γιατί ακούγονται διάφορα και σκεφτείτε ότι μια σεζόν που για κάποιον ο οποίος έτσι κι αλλιώς επιλέγει να ρίχνει κάποια από τα χρήματά του στο μπάσκετ, έναν επιχειρηματία, η σεζόν αυτή με αυτή την εξέλιξη γίνεται ακόμα πιο χαμένη μέσα εισαγωγικά οικονομικά για τον ίδιο. Έτσι. Στο μπάσκετ το πρόβλημα είναι πολύ πιο σοβαρό από ότι στο ποδόσφαιρο, γιατί στο μπάσκετ δεν υπάρχουν τα χρήματα που υπάρχουν στο ποδόσφαιρο. Αν δηλαδή στο ποδόσφαιρο διακυβεύονται πάρα πολλά έσοδα, στο μπάσκετ ουσιαστικά έτσι όπως είναι η κατάσταση, αυτό που διακυβεύεται είναι η βιωσιμότητα κάποιων ομάδων και το αν και κατά πόσο θα έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς τους παίκτες, αν μετά από μια τέτοια διακοπή χρειαστεί να επιστρέψουν, ξέρω εγώ, μετά από 1-1,5 μήνα οι παίκτες για να τελειώσει η σεζόν. Είναι μια πολύ πιο δύσκολη κατάσταση στο μπάσκετ, πολύ πιο σύνθετη, άντε να το πω έτσι, και δεν μιλάω απλά για την Basket League, μιλάω για τις προσθέτες ομάδες. Χρησιμοποίησα το παράδειγμα της Αλγκύρης για την Ευρωλίγκα, γιατί πραγματικά είναι ένα πρόβλημα. Δηλαδή, ομάδα Ευρωλίγκα όπως η Ζαλγκύρης που διεκδικεί την παρουσία της στα play-off και είναι μια ομάδα που γεμίζει το γήπεδό της, είναι διαφήμιση ουσιαστικά για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Τη δεδομένη χρονική στιγμή έχει ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει τελειώσει με απόφαση της Λιθουανικής Λίγκας λόγω του θέματος του κορονοϊού. Έχει παίκτες οι οποίοι είναι στον αέρα γιατί το πρωτάθλημα τους έχει τελειώσει, το κομμάτι της Ευρωλίγκα παραμένει ερωτηματικό, αλλά μιλάμε και για μια διακοπή που δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα κρατήσει. Και μπορεί ξαφνικά η Ευρωλίγκα να αποφασίσει να γυρίσουν όλοι. Ας πούμε, είδα ένα σενάριο, το οποίο, όχι σενάριο, κάποιες δηλώσεις ανθρώπου της Ευρωλίγκα που λέει ότι στόχος είναι να γίνει κανονικά το Final Four στην Κολονία. Final Four στην Κολονία έχει προγραμματιστεί για το, αν θυμάμαι καλά, λίγο μετά τα μέσα του Μαΐου. Πώς να γίνει αυτό το πράγμα? Δηλαδή, νομίζω ότι είναι αρκετά δύσκολο. Έτσι και σχεδόν τώρα αυτά τα παραδείγματα τα οποία χρησιμοποιώ έχουν να κάνουν με το κορυφαίο επίπεδο στην Ευρώπη και με ομάδες που προφανώς και έχουν τρόπο να είναι, αν όχι κερδοφόρες, όχι τόσο πολύ χαμένες όπως οι περισσότερες ελληνικές, όπως όλες οι ελληνικές. Σκεφτείτε λοιπόν τι γίνεται στην Basket League, ας πούμε, και το ποια απόφαση πρέπει να πάρθει. Έτσι, για να δούμε πώς θα μπορέσει να τελειώσει το πρωτάθλημα. Είτε έτσι, δηλαδή όπως είμαστε τώρα και πάμε για την επόμενη σεζόν,
είτε με επιστροφή στην αγωνιστική δράση, και πάντα όλα αυτά πρέπει να σκεφτόμαστε ότι πάντα για να γίνουν θα πρέπει το κομμάτι το οποίο έχει οδηγήσει στην αναβολή και έχει δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα, δηλαδή η έξαρση του κορονοϊού, να περιοριστεί. Κάτι το οποίο δεν μπορούμε να ξέρουμε αν μπορεί να γίνει σήμερα που μιλάμε. Έτσι, αν μπορεί να γίνει σε ένα χρονικό έυρος, ξέρω εγώ, ενός μήνα για παράδειγμα. Έτσι, είναι μεγάλο ερωτηματικό. Σήμερα στο διάγγελμά του Πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για ένα δύσκολο δίμηνο. Έκανε λόγο για δύσκολο δίμηνο. Δεν το ανέφερε τυχαία προφανώς το δίμηνο. Έτσι, στοχευμένα το ανέφερε. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση και με το μπάσκετ. Γενικά, σαν να λέω ότι αυτή η εβδομάδα ίσως να έχει διάφορες εξελίξεις αυτό το κομμάτι με το τι και το πώς από εδώ και πέρα, με αποφάσεις ομοσπονδιών μεγάλων πρωταθλημάτων, για να δούμε να υπάρχει από εκεί μπούσουλας. Σήμερα η UEFA προχώρησε κάπως. Να δούμε από εδώ και πέρα θα γίνει και με το μπάσκετ. Λοιπόν, μαζί μας φυσικά ήταν η Στοίχημαν. Στη Στοίχημαν έχετε καθημερινά τις καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά. Έχετε μια πολύ μεγάλη γκάμα επιλογών κάθε μέρα. Ακόμα και στοιχηματικών, ακόμα και αυτές τις μέρες που τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα και δεν υπάρχουν πολλά πρωταθλήματα, στη Στοίχημαν θα βρείτε επιλογές οποιαδήποτε στιγμή, οποιαδήποτε ώρα. Στη Στοίχημαν επίσης υπάρχει ένα live καζίνο 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, που σας δίνει την δυνατότητα να παίξετε ρουλέτα και blackjack και όλα τα παιχνίδια του καζίνου που μπορεί να σας αρέσουν από το σπίτι σας, όπου και αν είστε, και φυσικά από το κινητό σας, από το tablet σας. Πολλές συγκινήσεις στο live καζίνο της Στοίχημαν. Μην ξεχνάτε ότι είναι σε εξέλιξη πάντα και τρέχει εδώ και λίγο καιρό ξανά το Serie Application. Έτσι, εσείς κατεβάζετε την εφαρμογή είτε για Android είτε για iOS και διεκδικείτε, έχετε δυνατότητα να κάνετε το μεγαλύτερο σερί και να πάρετε 100.000 ευρώ κάθε μήνα. Ακόμα και αν δεν το καταφέρετε, αυτό μπορείτε να διεκδικήσετε επίσης μεγάλα χρηματικά έπαθλα από την Στοίχημαν. Και όταν μιλάμε για στοίχημαν.gr, έτσι, και ένα και παιχνίδι έτσι, με αυξημένες εντάσεις και πολλές επιλογές, μην ξεχνάτε ότι έχετε την επιλογή του live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα και αθλήματα, cash out και διάφορες άλλες επιλογές και για υποστήριξη όλες τις ώρες από τη στοίχημαν.gr. Μαζί μας επίσης πάντα και η Beezy με το Beezy Router. Για εσάς που θέλετε να παρακολουθείτε Web TV χωρίς κολλήματα, και πλέον είστε πολλοί αυτοί αυτές τις ημέρες με την κατάσταση που έχει επικρατήσει στην καθημερινότητά μας. Web TV, υπηρεσίες streaming, ξέρετε όλοι ότι είναι πάρα πολύ ενοχλητικό να κολλάει ο ήχος, η εικόνα ή και τα δύο. Αυτό που δεν ξέρουν περισσότερο είναι ότι πολλές φορές αυτό δεν έχει να κάνει με την ταχύτητα που έχουμε στο χώρο που είμαστε, αλλά έχει να κάνει με το πώς μοιράζεται η ταχύτητα αυτή στις συσκευές. Αυτή η δυνατότητα, αυτό το πράγμα, στη δυνατότητα να το ελέγξετε το router της BeEasy, δηλαδή να δίνετε εσείς προτεραιότητα στις συσκευές που θέλετε και έτσι να παρακολουθείτε αυτό το οποίο θέλετε, στη συσκευή που θέλετε, χωρίς κανένα πρόβλημα και χωρίς κολλήματα. BeEasy router, λοιπόν, μαζί μας πάντα αυτό το δίωρο. Αυτό το μια μισά ώρο, μάλλον. Λοιπόν, αυτά από εμάς και σήμερα στην υβριδική εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Ραντεβού, Θεού θέλοντος χερού επιτρέποντος, ξανά αύριο. Εσείς μην ξεχνάτε, μένετε σπίτι, τηρείτε όλους τους κανόνες, τους προσωπικούς, για να υπάρχει δημόσια υγεία και να μην έχουμε θέματα όσο μπορούμε. Κάνουμε υπομονή να περάσει. Έχουμε ακόμα καιρό για να περάσει, βέβαια. Θα κάνουμε μόνοι, δεν έχουμε κάποια άλλη επιλογή. Και τα ξαναλέμε αύριο στις 7.30 εδώ στο Olympia 7.4. Ακολουθεί Ράδιο Μαρμίτα. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ σε ό,τι κάνετε.